θέλω να βρεθώ σήμερα μαζί σας. Προθυμία του χρόνου, να σας πω και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους 22 μήνες. Ξέρω ότι αισθανόμαστε μερικές φορές σαν να είμαστε εγκλωβισμένοι στο μύθο του Σύσυφου, όπου σπρώχνουμε την πέτρα στην κορυφή του βουνού για να ξανακυλήσει πίσω και να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Όμως πιστεύω ότι σήμερα, σε σχέση με το που ήμασταν πέρυσι, παρά τις δυσκολίες της Όμικρον, είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τα εμβόλια. 8 στους 10 ενήλικες πια στη χώρα μας είναι εμβολιασμένοι. Γι' αυτό σίγουρα είναι μια επιτυχία της επιχείρησης Ελευθερία. Θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά αυτά, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι οι πιο πολλοί οι οποίοι τελικά καταλήγουν και σωνώνονται και εδώ πέρα στο δικό σας το νοσοκομείο είναι ηλικιωμένοι, ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας, και όποιος μας ακούει σήμερα ανεμβολίαστος συμπολίτης μας θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα καταλήξει εδώ πέρα να διασωληνωθεί, να δίνει τη μάχη για τη ζωή του, ενώ αν είναι εμβολιασμένος έχει 20 φορές λιγότερη πιθανότητα να καταλήξει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο, έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε κι άλλο την άμυνα του συστήματος υγείας, ειδικά εδώ πέρα στην Αττική, επιστρατεύοντας και όλες τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Και επειδή εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες συζητήσεις οι οποίες γίνονται σχετικά με το ποιο σηκώνει το πραγματικό βάρος, η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήκωσε το σχεδόν όλο το βάρος της αντιμετώπισης του COVID, όμως ο ιδιωτικός τομέας όποτε χρειάστηκε, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, συμμετείχε και συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι θα γίνει και τώρα, εφόσον αυτό χρειαστεί, ειδικά εδώ πέρα στην Αττική. Και τέλος, θα έχουμε πια στη διάθεσή μας πολύ σύντομα και τα καινούργια φάρμακα για τον κορονοϊό, τα οποία θα χορηγούνται τις πρώτες μέρες από τη στιγμή που κάποιος διαγνωστεί, μετά τα μονοκλωνικά. Είδα εδώ πέρα μάλιστα και την ταμπέλα για το που χορηγούνται τα μονοκλωνικά στο νοσοκομείο. Είναι φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά και κατά της μετάλλαξης Όμικρον. Θα είμαστε στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα τα παραλάβει, και με βάση τα πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίσουν οι ειδικοί, θα μπορούμε να τα χορηγήσουμε. Οπότε εκτιμώ ότι θα έχουμε κάποιες δύσκολες εβδομάδες τώρα με την έξαρση της Όμικρον. Φαίνεται όμως ότι έχει χαμηλότερη νοσηρότητα, αυτό το οποίο θέλουμε να παρακολουθούμε συνέχεια, και είναι και τα στοιχεία τα οποία βλέπω και εγώ κάθε μέρα, είναι από τώρα τους συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, πόσοι είναι με Όμικρον και πόσοι είναι με Δέλτα, και αν αυτοί που είναι με Όμικρον όντως έχουν πιο ελαφρά συμπτώματα, όπως φαίνεται να ισχύει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και καταλήγουν τελικά οι ασθενείς με Όμικρον να έχουν μικρότερη πιθανότητα να διασωληνωθούν. Εφόσον αυτό ισχύει, αυτό θα είναι μια ελπίδα αισιοδοξία. Και έτσι φαίνεται να είναι. Και βέβαια, να πω και κάτι τελευταίο, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Κάποιοι πιστεύουν ότι ενδεχομένως η Όμικρον να είναι το τελευταίο κεφάλαιο μέχρι που να γίνει πράγματι ενδημική αυτή η πανδημία. Όμως η δικιά μας δουλειά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν τελειώνει. Κάναμε μια κίνηση και τα Χριστούγεννα να στηρίξουμε, όπως είχα δεσμευθεί, τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Η κρίση ανέδειξε τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τις ξέρουμε καλά πια. Τις ξέρετε κι εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή, τις ξέρουμε και εμείς. Και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διστάσουμε μπροστά στο ενδεχόμενο πολιτικό κόστος για να μην κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή του κι άλλο. Όχι απλά να το στελεχώσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι λείπουν, να εξασφαλίσουμε καλές προοπτικές ανέλυξης μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα της υγείας, να κάνουμε τις απαραίτητες τομές, τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε κάθε μονάδα υγείας, είτε είναι πρωτοβάθμια, είτε είναι μικρό νοσοκομείο, είτε είναι μεγάλο τρίτοβάθμιο νοσοκομείο, να μπορεί να κάνει σωστά αυτά για τα οποία είναι σχεδιασμένο να κάνει. Οπότε, σε αυτή την προσπάθεια, η οποία άρχισε να ξεκινάει μέσα στον κορονοϊό σε πρώτη φάση με την ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας, η οποία είναι σημαντική,
πιστεύω ότι θα έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα εσάς αρρωγούς, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα τα καλά και τα στραβά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα αυτιά μας και οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές για να μπορούμε να συζητάμε τα επόμενα βήματα.